Συγκλονίζουν τα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Σταρ από τη στιγμή που η φωτιά επεκτείνεται στο θέρετρο του στρατού στον Άγιο Ανδρέα. Οι πεζοναύτες και οι αλεξιπτωτιστές έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα, να φύγουν προς ασφαλές σημείο. Είναι η στιγμή που μια υδροφόρα του Δήμου Διονύσου κάνει όπισθεν και με φόρα ρίχνει την περίφραξη στις κατασκηνώσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών του Αγίου Ανδρέα. Επικρατεί πανικός. Ένας άνδρας, φορώντας αντιασφυξιογόνα μάσκα, δίνει οδηγίες. Η φωτιά πλησιάζει απειλητικά και ο κόσμος αναπνέει με δυσκολία. Είναι παγιδευμένη. Είναι τα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Σταρ από την κόλαση που επικράτησε στα ΚΑΗ τη μέρα της φωτιάς. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί από τις φλόγες και μπλοκάρει στην περίφραξη των ΚΑΗ. Με πρωτοβουλία του διοικητή, η μάντρα πέφτει. Οι πανικόβλητοι πολίτες μπαίνουν μέσα και δραπετεύουν από το δαίμονα της φωτιάς, χρησιμοποιώντας τις εξόδους των κατασκηνώσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις βοηθούν όσους δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και να περπατήσουν. Η φωτιά έχει φτάσει και φαίνεται πίσω από τα δέντρα. Το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο από τα κουκουνάρια που έχει εξφενδονήσει η πυρκαγιά. Μέσα στις κατασκηνώσεις επικρατεί πανικός. Ένας καταδρομέας προσπαθεί να ανοίξει την παροχή του νερού καθώς οι φλόγες πλησιάζουν και είναι βέβαιο ότι θα κατασπαράξουν ολόκληρη την περιοχή. Ένας πεζοναύτης φορώντας μάσκα κρατάει ένα πυροσβεστήρα. Έτοιμος να κάνει αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκε. Να πολεμήσει. Με έναν εχθρό όμως όχι φτιαγμένο από σάρκα και οστά, αλλά από φλόγα και τέφρα. Λίγες ώρες μετά η πυρκαγιά έχει εισβάλει στα ΚΑΗ προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στο βίντεο ντοκουμέντο δύο πεζοναύτες ψάχνουν να βρουν και να διασώσουν τυχόν εγκλωβισμένους. Το μίνι μάρκετ των κατασκηνώσεων έχει καεί ολοσχερός. Η εικόνα μέσα θυμίζει πύρινη κόλαση βγαλμένη από τους χειρότερους εφιάλτες. Μέσα στο σκοτάδι συνεχίζουν την αναζήτηση για διασωθέντες με κίνδυνο της ζωής τους. Με την αυτοθυσία των καταδρομέων, τα ΚΑΗ εκενώθηκαν γρήγορα και έτσι δεν υπήρξαν θύματα. Κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι. Αν και οι άλλες περιοχές είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως, μήπως τελικά θα είχαμε αποφύγει τα χειρότερα.